στο ερώτημά μου για το τι θα γίνει αν η αξιολόγηση δεν ολοκληρωθεί. Θα έχουμε για άλλη μια φορά εκλογές. Και ρωτώ, διότι έχει παίξει πολύ δυνατά το τελευταίο διάστημα το σενάριο της οικουμενικής κυβέρνησης. Τα κόμματα που είναι τα μικρά, τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολιτευσής που είναι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, η Ένωση Κεντρών, το Ποτάμι, φαίνεται να εισηγούνται θερμά το σενάριο της οικουμενικής κυβέρνησης. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτό που εμποδίζει εσάς και τη Νέα Δημοκρατία να πείτε ναι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είναι το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, αν δέχονταν τα άλλα κόμματα ότι εσείς θα είστε πάλι στο τιμόνι, θα δεχόσασταν να υπάρξει μια οικουμενική κυβέρνηση για ένα προκαθορισμένο διάστημα, ώστε όλοι μαζί να δώσετε λύσεις σε 5-6 μεγάλα θέματα. Δηλαδή, τι μου λέτε, κύριε Χατζηνικολάου? Δεν σας το λέω εγώ. Η Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίζει το ασφαλιστικό στη Βουλή επειδή δεν είναι στην κυβέρνηση, δεν συμφωνεί και δεν ψηφίζει? Συμφωνούμε στην άσκηση πολιτικής, έχουμε την ίδια θέση στα κρίσιμα θέματα και το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι στην κυβέρνηση? Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί καταρχήν ότι ενώ μιλάτε για συνένεση, κάθε τόσο την κατηγορείτε. Μία για τη λίστα Μπόριανς, μία. Ότι δηλαδή ρίχνετε μονίμως λάδι στη φωτιά. Καταρχάς, αλλά δεν προτείνει η Νέα Δημοκρατία οικουμενική. Μιλάω για την ανάγκη συνεννόηση στα εθνικά θέματα. Και δεν πιστεύω ότι η συνεννόηση στα εθνικά θέματα είναι κάτι που παζαρεύεται με ομερτά στα κρίσιμα θέματα της διαπλοκής, της διαφθοράς, εκεί όπου έχω δεσμευτεί απέναντι στον ελληνικό λαό. Είτε πιστεύεις στην συνεννόηση και τη συνένεση αν χρειαστεί στα εθνικά θέματα, είτε την βάζεις στο παζάρι, για να συνεννόμαστε. Τώρα, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο, για παράδειγμα, ο κύριος Λεβέντης ομιλεί για οικουμενική κυβέρνηση διαρκώς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυρία Γεννηματά, και είναι ίσως το μοναδικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στην Ευρώπη που θέτει ως προαπαιτούμενο για να βρεθεί σε θέσεις εξουσίας να είναι αγκαζέ με τη δεξιά. Τα άλλα κόμματα πηγαίνουν όπου συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει σε δεν κάποιες βόρειες χώρες. Λέει να είμαστε όλοι μαζί. Πηγαίνουν εξ ανάγκης, όχι εξ επιλογής. Πάντως και εσείς με ένα δεξιό κόμμα συνεργάζεστε. Όταν στην κυρία Γεννηματά λέει κανείς... Και εσείς συνεργάζεστε με ένα δεξιό κόμμα. Στους ανεξάρτητους Έλληνες. Συνεργαζόμαστε με ένα κόμμα της κεντροδεξιάς. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Αυτό λέω. Το οποίο όμως σε κρίσιμα θέματα έχει κρατήσει μια στάση και κυρίως στο κρίσιμο για μένα θέμα που ήταν, αν θέλετε, και το αντικείμενο, ίσως ένα από τα κορυφαία θέματα της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης, διότι η συμφωνία ήταν δεδομένη και την γνώριζε ο κόσμος. Άρα το κρίσιμο διακύβευμα ήταν αν θα γυρίσουμε σελίδα σε όλο αυτό το κύκλωμα, τα κυκλώματα εξουσίας, της διαπλοκής και της διαφθοράς. Εκεί είχαμε ταυτόσιμες απόψεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσω στο θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, ο ελληνικός λαός απεφάνθη μόλις πριν από 5 μήνες και έδωσε τη στήριξή του σε συγκεκριμένα κόμματα, έδωσε συγκεκριμένους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς που έδωσαν κυβέρνηση και πρωθυπουργό. Η διαρκής ανακαίνιση αυτής της συζήτησης, με πρόσχημα μάλιστα τις εξελίξεις στην οικονομία, με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ορισμένοι δείχνουν να εύχονται τα χειρότερα προκειμένου να ξαναβρεθούν σε μια θέση εξουσίας. Και νομίζω ότι αυτό θα το πληρώσουν απέναντι στον ελληνικό λαό. Διότι πράγματι στις δύσκολες στιγμές ο ελληνικός λαός θέλει τη συνεννόηση, αλλά διαβλέπει, όπως νομίζω όλοι οι Έλληνες, ότι τα κόμματα που βρίσκονται στη Βουλή, αυτά δηλαδή που κυβέρνησαν από το 10 στο 15 και αυτά που κυβερνούν τώρα, έχουν πολύ σημαντικές διαφορές. Και άρα νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θέλει να υπάρξει σταθερότητα και να δοθεί η ευκαιρία σε κάποιους διαφορετικούς από αυτούς που κυβέρνησαν 40 χρόνια να φτάσουν στο τέλος και να κριθούν στο τέλος της θητείας τους για να δείξουν, με συγχωρείτε έριξα και το νερό, να δείξουν εάν μπορούν ή δεν μπορούν να έχουν αποτελέσματα στις πολιτικές τους επιλογές. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να επικαλεστώ και κάτι.
Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης στην πρώτη συνάντηση που είχαμε μετά την εκλογή του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στο γραφείο μου για να κουβεντιάσουμε. Θέλω να σας πω ότι υπήρξαν πολλά σημεία στα οποία διαφωνήσαμε, όμως του είπα και το πιστεύω ότι χαίρομαι να έχω αντίπαλο κάποιον με τον οποίο διαφωνώ καθαρά και λέει με ειλικρίνεια τις απόψεις του στον ελληνικό λαό και δεν φοβάται, δεν τις κρύβει αυτές τις απόψεις. Συμφωνήσαμε σε ορισμένα, του ζήτησα και κάτι. Ξέρετε σε τι συμφωνήσαμε? Στην ανάγκη να υπάρξει από κοινού προσπάθεια για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και την αλλαγή του συντάγματος και μάλιστα σε κάτι το οποίο συμφωνήσαμε απόλυτα ήταν στην άποψη που μου εξέφρασε και συμφωνώ ότι πρέπει στη χώρα να υπάρχει σταθερότητα στο χρόνο της διακυβέρνησης. Να βάλουμε δηλαδή και στο Σύνταγμα μία ρήτρα τέτοια, ώστε να μην είναι εύκολη η πίεση προς τις κυβερνήσεις τώρα όμως, να πηγαίνουν σε εκλογές τώρα όμως μου λέτε κάθε κάτι, λίγο και λιγάκι. Το οποίο εσείς σαν αρχή το παραβιάσατε με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Όπου εκμεταλλευθήκατε το θέμα της προεδρικής εκλογής ποια είναι η ιδέα. Για να ρίξετε να την κυβέρνηση. Να σας πω ποια είναι. Γιατί τώρα ισχύει αυτό και θέλουμε σταθερή κυβέρνηση, εκλογή. Επειδή είμαστε οι ίδιοι στην κυβέρνηση. Θα σας απαντήσω. Η στάση που κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία για την προεδρική εκλογή ήταν μια στάση αρχής. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα διαφορετικό. Πόσο δε μάλλον όταν η επιλογή του τότε πρωθυπουργού ήταν μια επιλογή σκληρά κομματική. Δεν μας έθεσε καν δίλημα. Δεν πρότεινε δηλαδή κάποιον για τον οποίο θα είχαμε και μια δεύτερη σκέψη. Αν είχε προτείνει κάποιον άλλον, θα δεχόσασταν δηλαδή? Θέλω να σας πω με ειλικρίνεια, όχι. Η πρόταση λοιπόν την οποία μου έθεσε ο κ. Μητσοτάκης και την βλέπω με ενδιαφέρον, είναι όταν με ευθύνη της κυβέρνησης προχωράμε σε πρόωρες εκλογές, η ανανέωση της θητείας για την κυβέρνηση να σημαίνει εξάντληση του χρονικού υπολείπου που της απομένει, ιδίως όταν βρίσκεται στα πρώτα 3 χρόνια της θητείας της. Την βλέπω με ενδιαφέρον. Θέλω όμως να επισημάνω το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί σημαντικό για τον τόπο την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας και τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος. Φαίνεται όμως ότι κάποιοι τον τσιγκλάνε διαρκώς και τον πιέζουν ούτως ώστε να έχουμε πολιτικές εξελίξεις σύντομα. Και οι κάποιοι αυτοί μπορεί να είναι άτομα που αφορούν το κόμμα του, μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι έξω από το κόμμα που έχουν λόγους. Εγώ άκουσα να υπάρξουν, μια να δήλωση του κυρίου Λεβέντη αντίστροφη για σας. Την ακούσατε, τώρα, ακούσατε τι είπε? Τώρα, όχι, δεν το άκουσα. Είπε χθες ο κύριος Λεβέντης ότι κατά τη γνώμη του, κατά τη γνώμη μου, λέει, ο Αλέξης Τσίπρας είναι έτοιμος να δεχθεί η οικουμενική κυβέρνηση, αλλά κάποιοι που είναι γύρω του δεν τον αφήνουν. Λοιπόν, για να τελειώνει αυτή η ιστορία, η κυβέρνηση αυτή έχει ακόμα 3,5 χρόνια. Και τα 3,5 αυτά χρόνια είναι κρίσιμα για τον τόπο. 40 χρόνια ήμουν στην εξουσία Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ας κάνουν λίγο κράτη, ας μας αφήσουν να δοκιμαστούμε βγάζοντας τη χώρα από την κρίση, κυρίως όμως να δοκιμαστούμε και στην ηρεμία, στην πουνάτσα. Διότι μέχρι τώρα δοκιμαζόμαστε στα κύματα. Κομματικό κράτος. Και έρχομαι λίγο να σας πω και κάτι άλλο που κατά την άποψή μου έχει σημασία, γιατί είπαμε να πούμε και ορισμένα πράγματα, να βγάλετε και ειδήσεις. Σε αυτή λοιπόν τη συνάντηση εγώ ζήτησα ένα πράγμα από τον κύριο Μητσοτάκη. Του λέω, είμαστε νέοι πολιτικοί και οι δύο. Δεν έχει σημασία, εγώ δεν θα σε αντιμετωπίσω με θέμα την καταγωγή σου, δεν θα μιλήσω ποτέ για το παρελθόν ή την οικογένεια. Θα μιλήσω με βάση τις αρχές σου, τις απόψεις σου, εκεί θα σε κρίνω. Έλα να βοηθήσεις μαζί να γυρίσουμε σελίδα στο θέμα της διαπλοκής και στο θέμα της διαφθοράς και σε αυτή τη γάγκρενα του πολιτικού βίου. Και έλα να συμφωνήσεις να πάμε μαζί στην εκλογή του ΕΣΟΥΡΟΥ για να υπάρξει αδειοδότηση των καναλιών για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και να είναι όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και ΠΟΤΑΜΙ όλοι μαζί σε αυτή τη μεγάλη τομή. Έφυγε από το γραφείο αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα το σκεφτεί.
εάν φύγουν οι εξουσίες από τον Υπουργό Επικρατείας. Μόλις έφυγε, εγώ ζήτησα να φύγουν οι εξουσίες και να πάνε στη Βουλή και όχι στον Υπουργό, και πράγματι το έκανα αυτό, το έκανα πράξη. Και αμέσως μετά ο κύριος Μητσοτάκης δημιούργησε μια ολόκληρη γραμμή άμυνας προκειμένου να μποϊκοτάρει την εκλογή Εσουρού για να μην υπάρξει αδειοδότηση. Και η επόμενη κίνησή του ήταν να καλύψει πλήρως τον προκάτοχό του, τον κύριο Σαμαρά, στην υπόθεση Παπασταύρου και στην υπόθεση Μπόργενς. Και η μεθεπόμενη κίνησή του ήταν να μην βγει να πει ένα συγχαρητήρια στην αστυνομία για την εξάρθρωση του κυκλώματος των εκβιαστών και να μην αποποιηθεί των ευθυνών των προκατόχων του, λέω εγώ, διότι βρίσκουμε το ένα μετά το άλλο τα τιμολόγια των εκβιαστών στη Νέα Δημοκρατία, στο payroll της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Χατζηνικολάου. Πάντως εγώ αυτόν τον Μαυρίκο τον έβλεπα όλο στην ΕΡΤ τον τελευταίο καιρό. Για να είμαστε δίκαιοι. Τον έβλεπα όλο στην ΕΡΤ. Μην παίρνετε. Και είχε και μια σύμβαση ανταλλακτική με την ΕΡΤ που μου έκανε εντύπωση. Διότι θα δείτε το επόμενο διάστημα αποκαλύψεις που δεν τιμούν το πολιτικό σύστημα. Μην προτρέχετε. Σύμφωνο. Δεν ξέρω. Και, λέω πού τον έβλεπα. Ναι, γιατί μπορεί να τον βλέπατε οπουδήποτε. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν τιμολόγια. Και στο κάτω-κάτω να σας πω και κάτι. Να καταδικάσουμε μαζί αν κάποιοι από την ΕΡΤ έκαναν αυτή την κουταμάρα. Αλλά πείτε μου εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, ποιοι είχαν βάλει αυτούς τους ανθρώπους σε θέση κλειδιά στην ΕΙΔΑΠ και στην Τράπεζα Αττικής, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι. Πείτε μου, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί επί κυβερνήσεως Σαμαρά η ΕΙΔΑΠ έδινε 2,5 εκατομμύρια ευρώ διαφήμιση το χρόνο. Τι ανταγωνίζεται η ΕΙΔΑΠ, το νεράκι το οποίο το έχισα πριν από λίγο. Τι διαφημίζει η ΕΙΔΑΠ και πρέπει να δίνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ διαφήμιση. Για ποιο λόγο το κρατικό χρήμα πήγαινε και διακινούνταν μέσα από ύποπτα κυκλώματα δεξιά και αριστερά. Πού είναι αυτά τα κυκλώματα, ποιος έχει την ευθύνη τόσα χρόνια, ποιος τάστησε. Σε αυτά περίμενα τον κύριο Μητσοτάκη να είναι μαζί μου. Αλλά τα καλύπτει, κύριε Χατζηνικολάου. Κανάλια λοιπόν, αφού ανοίξατε το